Επιθύμησα τα. Σήμερα στην εκπομπή έρχεται η μάνα μου για να μας φτιάξει τους λογμάδες και τα σάμιση της που κάνουν, ναι, κάνουν κρασ-κρασ. Είπα της να έρθει να μας κάνει τους λογμάδες και τα σάμιση της και δαμε. Σήμερα μαθαίνουμε όλη την τέχνη που την μάνα μου. Μάμα, να πούμε του κόσμου ότι σε κάποια φάση της ζωής σου έκαμε στο επάγγελμα. Ναι. Είναι τα χρονολογία ήταν, πότε ήταν, θυμάσαι? Έκαμνα πριν το 85-87, αλλά συνέχιτα σαν το 95-96 ως το 2000. Που έκαμε τις λογμάδες. Ναι. Και είχαμε λεωφορείο. Ύστερα το λεωφορείο, μου, ναι. Που το 85 ως το 92 είχα λεωφορείο και έκανα λογμάδι και σάμιση μέσα στο λεωφορείο. Άρα ήμουν εγώ 10 χρονών περίπου και πήγα ως την εφηβεία. Ναι. Θυμούμαι που είχαμε έξω από τη Λευκοσία το λεωφορείο, ναι. Και είχαμε το μετά στη φανερωμένη στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα, mm-hmm. Αλλά δεν έκανα πολύ καιρό, πιάμε μαχαζί και έκανα... Μέσα στο μαχαζί. Ναι, στο εστιατόριο. Στο εστιατόριο. Μια χαρά. Την τέχνη, πώς την έμαθες? Τους λογμάες έκαμνε η νύφη μου, του αφού μου, και πήγα μια ημέρα και έδειξε μου. Mm-hmm. Τα σάμιση έκαμνε ο αφός του Μακαρίου Πεθερού μου και ήταν μέσα στο εστιατόριο και λέω του... και φίλοι, θέλω να με μάχετε να κάνω σάμιση. Λαλή μου, κόρη μου, να σε μάχω, αλλά να με ετοιμάζεις. Λαλό του, γιατί, και να σε μακαρίζω. Λαλή μου, φασαρία πολύ. Λαλό του, δεν πειράζει. Λαλούσαν οι πρότινοι, μάθε τη δουλειά, μάθε την τέχνη και κράστηνε. Εγώ να τη μάχω, λαλό του, και να τη φύγω στην άκρα. Εντάξει, λαλή μου, να το σκεφτώ. Ύστερα από 2 μέρες ήρθε, λαλή μου, άντε, φέρε σημειάλη, φέρε ζυμάρι, φέρε ό,τι θέλει, λαλή μου, και αποφάσισα το να σε μάχω. Έμαθε με. Μπράβο. Και έκανα. Mm-hmm. Και είναι... Έχεις μυστικό, Όχι, όχι, άκου. Ο παπάς σου έφερε ένα ροδόσταμα, ένα μπαούρι 5 κιλά, 5 λίτρα. 5 λίτρα, έφερνε το, δεν ξέρω, είναι τα χώρα ήταν, έδιαν 300 λίρες και το πράγμα, αλλά δυο σταγόνες. Ναι, ήταν εθέριο, ναι, λέω, ναι, που τριαντάφυλλο. Δυο σταγόνες βάλαμε μόνο, ναι. Ήταν πικρό να βάλεις άλλο. Και είσαι εκείνη την μυρωδιά. Να μας δείξεις τώρα το ζυμάρι, τι άλλος γίνεται. Θα ξεκινήσουμε να δείξω... με τους λουκουμάδες. Με τους λουκουμάδες. Να πω τη συνταγή γιατί... πρώτα. Ναι, εντάξει. Το λοιπόν, για τους τέλειους λουκουμάδες της μάνας μου που κάνουν κρασ κρασ, εγγυούμε σας το. Θέλουμε έναν κοινό λανεύρι χωριάτικο. 3 κουταλάκια 11 γραμμάρια ξηρή μαγιά. Θέλουμε έναν κουταλάκι αλάτι. Η μάμα βάλει 2 φακελάκια βανίλια. 5 με 5,5 φλιτζάνια νερό. Να σας εξηγήσω μετά. Γιατί έχει το μισό το ποτήρι παραπάνω, χλιαρό. Και για το σιρόπι θέλουμε 1 κιλό ζάχαρη, 3,5 φλιτζάνια νερό, 1 μικρό ξυλάκι κανέλα, 2-3 καρφιά γαρίφαλο και 1/2 φλιτζανάκι ροδόσταγμα. Ναι. Θες να μας πεις τη διαδικασία για το σιρόπι? Θα βάλουμε το νερό, τη ζάχαρη. Ζάχαρη, να βάλεις κανέλα, γαρίφαλα και να το φύγεις να... Να βράσει, είπες μου, 3-4 λεπτά. Ναι, 3-4 λεπτά. Εγώ πάντα βάλω και αυτό νερό μες στο... Ναι, το ροδόστεμα, μπορεί ναι, και βάλαμε. Το ροδόστεμα. Μισό φλιντζανάκι ροδόστεμα. Γιατί 3-4 λεπτά, και όχι 7-8, όπως κάνουν το σιρόπι το κανονικό? Όχι, πίση και τραβάω λοκμάς. Α, οκ. Okay. Θέλουμε ένα πιο αραιό ναι, για να τραβήσει, ναι. Και μόλις τους βάλεις μέσα να σκάλεις για να μην μείνουν πολύ ώρα να τραβήσουν μάλιστα μέσα. Εγώ θα βάλω το άλασμο πρώτα, mm-hmm. Τη βανίλια και
τη μαλλιά. Mm-hmm. Ανακατεύκεις. Ναι, θα τον εκατώσουμε. Να βάλω το νερό. Το μισό ποτήρι, η μάμα μου ξέρει να το ελέγχει τέλος πάντων τη ζύμη και με τα 5,5 φλιντζάνια. Όμως θέλεις να είσαι καλός τεχνίτης. Εγώ πάντα αφήνω το λίγο πιο σφιχτού που η μάμα μου για να μπορώ να το ελέγχω. Να σου κρατώ τον μπολ. Εγώ κάνω το χρύσο, εγώ μπορεί και να μην το μετρήσω. Εντάξει, είναι ομάτιν είπαμε. Ναι, ναι. Ναι, ξέρουμε. Ναι, εντάξει. Πε του κόσμου που νευρίαζες που έρχομουν και λάλλου σου, μάμα πρέπει να μου τα κάνεις, πρέπει να τα ζυγίσουμε, πρέπει να τα μετρήσουμε. Ό,τι να εγκάμω, άμα. Περίμενε να φέρω το Δευτέρι τέρι, να τα γράψω. Το φεντζάνι μου που σου φέρα. Εντζαμίκομα. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Κουτουρού, ό,τι κάνω. Με το μάτι. Με τα μάτι. Μάτι, πρέπει να δούμε του κόσμου αναλογίες. Ναι, να τα κάνουν σπίτι. Νομίζω δεν βράσαμε πολλά το λάδι, μάλλον χαμηλώσω λίγο και βλέπουμε. Και τώρα τι κάνεις, απλά βάλεις το μέσα και ζυμώνεις το, πρέπει να το ζυμώνουμε. Ναι, φεύγει, να διαλύεται το αλεύρι το με αλεύρι. Το νερό. Μπορούσα να το κάνω και στο μίξερ. Ναι. Μπράβο, έκανα το μια φορά. Γιατί είπαμε εμείς οι μητσές είμαστε λίγο τεμπελούες. Έτσι. Και τώρα το μυστικό είναι να το χτυπήσεις. Καλά, είναι μαμά. Ναι, ναι. Γιατί το χτυπούμε, νομίζω ανή μπαίνει αέρας μέσα. Ναι, ναι, και πάει και η μαλλιά. Παντού. Σε, ναι, παντού και έρχεται. Και αν το δεις και θέλει λίγο νερό. Οι λοκουμάδες είναι οι πρόγονοι των ντόνατς που τρώμε όλοι τώρα. Είναι η διαλογική. Και βρίσκουμε τους σε διάφορες χώρες τους λουκουμάδες. Ναι. Με διάφορες παραλλαγές. Τώρα μπορεί και πιο μοντέρνη. Που επία στην Ελλάδα, πρώτη φορά είδα τους λουκουμάδες που έχουν τρύπα μέσα στη μέση. Ναι, ναι. Κύριε Λέσο, εντάξει. Κάνουν το με έναν τρόπο, ναι. Όχι, έχουν... Ειδικό μεγαλείο. Ναι. Και τώρα θέλει χτύπημα. Θυμάστε που σας λέω. Τελειώσες. Μα τούτον ναι. Ήταν ο Δέρης. Ναι. Εγώ λέω του κόσμου να τους δέρνει πολλά όπως να του έχουν χτύπτει τον άντρα τους, να τους τη διούν που πάνω. Επειδή έχω. Α, εσύ είναι εσείς άντρα, ρε χειρά, κατάλαβες. Εντάξει. Μια χαρά. Έτσι θα απληθείς. Έχουμε έτοιμο. Τούτον πόση ώρα να το αφήσουμε, ενώ καλύψουμε με πλαστική με βράνη. Να το δεις που να γίνει έτσι. Μια ώρα περίπου. Περίπου. Και θέλεις τον μπολ σου με το νερό. Η μάμα μου βάλει νερό. Εγώ βάλω λάδι. Γιατί με το νερό, τη ρόμουν να βάλετε μέσα στο τηγάνι. Πώς είναι στα ελληνικά τώρα, δεν θα βρούμε και τα ελληνικά. Πιτσιγλιάζει ρε παιδί μου τα ελληνικά, δεν ξέρω τι είναι. αλλοιώνεται, κάνει το λάδι, ενώ... Εγώ έμαθα όμως έτσι. Πιτσιρίζει το λάδι, δεν ξέρω πότε να πω. Και εγώ βάλω λάδι. Και πάει μες στο λάδι, οπότε δεν παθαίνει τίποτε. Το νερό θέλεις να είσαι λίγο προσεκτικός. Κατάλαβες, είναι αυτό το πράγμα. Τέλει, δέτε τους. Ολοστρόντζιλι, τέλει. Μπράβο, μαμά. Ελά, σου πω που ήμουν κι εγώ στο λεωφορείο, είναι κοφκά κι εγώ λοκμάδες ή απλά έβαλα του κόσμου. Καμνέν μου βάσανα. Α, πέρα δούμε. Έλα δούμε. Παιδιά, είπα σας ότι ήταν η εφηβεία μου. Ναι. Και θέλεις να ανεκατώνεσαι μέσα. Α, τούτα τα βάζα. Ναι. Να πεις ότι μου αρέσκει. Αρέσκες. Μου βάλες μες τα σακούλια για να στα ριάλια από τον κόσμο. Και μετά πήγαινα στο βιβλίο πολύ, στα λεφτά και τρώτα, τρώτα. Μια χαρά, η μάμα είχε μας πάντα δίπλα της, πάντα βοηθούσαμε την, όλοι. Και που εξυπνούσαμε, εγώ πάντα λέω το πρωί, που έρχονταν οι κυνηγοί που πηγαίναν έτσι να ξυπνήσουμε πρωί, να τους περιποιηθούμε. Το μυστικό, μάμα, τώρα είναι να ζεστών το λάδι. Ναι, ναι. Και μετά να το χαμηλώσουμε λίγο για να κοτσινήσουν πολλά. Ναι, να μην κοτσινήσουν, ώστε να βάλεις μέσα ούλους του λοκμάς που θέλεις. Πολλά ωραία. Τέλεια. Μπράβο, μάμα. Αύριο έρχομαι. Πού όλες τις δουλειές που έκαμες.
Ναι. Λοκουμάδες, σάμιση, κούπες, πουρέκια, κλέφτικο, κουπέπια, μακαρόνια, πουλα. Ναι. Ποιο είναι το πιο, θεωρείς ότι το πιο κουραστικό να κάνεις? Να σου πω, Χρύσο, κανένα. Α, είδες. Κανένα. Γιατί είμαι έτσι αμέσως στο μαχαζί μου η ώρα 6 το πρωί ως το μεσάνυχτο. Γιατί αρέσκει μου εκείνο που κάνω. Ανακατεύκουμε τους τώρα έτσι να ρωτήσουν ωραία. Α, βάλα την άλλος πως. Κιά, ναι, ναι, είδα. Τα μέσα από χέλια, ναι, αλλά ναι, εντάξει. Τώρα, τούτο το μυστικό που θέλει είναι συνέχεια να τους πιέζεις προς τα κάτω. Κάτω, ναι. Για να... Και να... Για να κοτσινήσουν... Ομοιόμορφα. Ναι. Σε όλες τις... Όλες τις πάντες. Ναι. Και μετά να τους βγάλουμε, να τους βάλουμε μέσα στο σιρόπι. Και μετά να τους απολαύσουμε. Με, μετά να τους φάμε. Μετά είναι να κάνουν κράσ, τώρα κράσ. Τώρα το πολύ είναι. Εντάξει. Ναι, πρώτα να ζεστώ, ναι. Χαμηλώνουμε το για να μπουν όλοι να με... πάρουν να... χρώμα η μισή, ναι, και ναι. Η άλλη μισή, όχι. Και τώρα και να το δυναμώσουν. Να το δυναμώσει για να κοτσινήσουν. Πολλά ωραία. Πάντα θέλουμε μπόλικο λάδι, ναι, ναι. Ναι, όχι, ναι. Να πω τη συνταγή για τα σάμιση για να κερδίζουμε χρόνο. Ναι, ναι. Τούτοι που είναι ενωμένοι είναι τούτοι που αγαπηθήκαν, άμα, ξέρεις το, ναι. Α, ναι. Φωνάζει ο άλλος πάνω, άντε παιδί συνταγή. Πού να αραιώσω, αφού και πιάνεις με, αραίος άντε. Μα και με λένε λέει μου και να αραιώσει, να αραιώσω, αφού πάλι λέει εγώ το πλάρο, πόσες φορές να σου πω. Και να σου πω και κάτι, και να σου πω και κάτι. Ενώ πέρσι είχα χάσει 2-3 κιλά πριν να ξεκινήσουμε, φέτος έβαλα 2-3 κιλά, ξέρεις το. Επειδή όμως σε ωραία φεστιβάλ στην Κύπρο, πολλά ωραία. Ο κόσμος, αγάπη, εβιώσαμε ήθη και έθιμα από παλιά. Εντάξει, δεν φωνάζεις, πάω να πω η συνταγή. Σάμιση, για τη συνταγή θέλουμε 5 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, 1 κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ροδόσταγμα, 1/4 του φλιτζανιού ηλιέλαιο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Τούτη είναι η ζύμη που να κάνουμε τα σάμιση. Για την κρέμα θέλουμε 5 φλιτζάνια νερό, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1 φλιτζανάκι ροδόσταγμα, 0,5 κουταλάκι μαστίχα σε σκόνη και 1/3 του φλιτζανιού σιμιδάλι χοντρό. Και για την επικάλυψη θέλουμε ζάχαρη άχνη. Ένα υλικό που δεν έβαλαμε μαμά, είναι το λάδι. Γιατί εσύ βάλεις τη ζύμη σου μέσα στο λάδι. Ναι, ναι. Να βάλω τα υλικά να ξεκινούμε να γίνουν τέτοια, ναι, να μας εξηγήσεις, είναι τέλος το κάνουμε. Ελπίζω να μην θέλουμε να ζυμώσουμε στο χέρι. Έχουμε μίξερ. Λοιπόν, θα βάλουμε το αλεύρι, το αλάτι, θα βάλουμε μέσα το ροδόσταγμα σου έτσι γιατί αρέσκει σου να μυρίζει ωραία και το λάδι μας. Εγώ βάλω και μια βανίλια. Βάλει και μια βανίλια, ναι. Βάλουμε και μια βανίλια. Βανίλια είναι... Πάει το πολλά, μυρίζει, ναι, ωραία. Πάμε να το ανακατέψουμε. Θα βάλουμε και μια βανίλια που είπαν οι μαστόρις. Ναι, ναι. Έτσι. Βάλε και μυρίζει. Δεν είναι μέσα στη συνταγή, να βάλαμε το τώρα γιατί θέλει οι μαστόρις. Σαν τι πει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Και τώρα που να τρώεις όμως, είναι να κάνεις ωραία. Εντάξει, ωραίο. Το λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο το νερό. Για να έχουμε μια ωραία ζύμη. Μια χαρά. Την κρέμα είναι να σας τη δείξουμε μετά. Ψήνονται οι λοκμαδές. Ωε ρε, είναι τα ωραίοι. Ξέρεις, εμένα αρέσκει μου να λίγο παραπάνω ψημένη που το κανονικό πάντα. Να γκότσινι. Να γκότσινι, ναι, αρέσκει μου πάρα πολλά. Και να κάνουν κρασ κρασ. Και τούτο, ως που βάλεις νερό και μπορείς να κοτρολάρεις τη ζύμη, μαμά, γίνεται, ναι, πιο τραγανή και που μέσα τη ρόμπη κόφκεις, δεν είναι ζυμάρι. Τούτη, επίσης, ξέρεις την αμμονή, τούτη αύριο το πρωί
Ενώ όπως το παντεσπάν. Ναι, ναι, θυμούμαι που πίναμε τον καφέ μας το πρωί και άμα είναι μηνύσκα λοκμάδες, είναι τέλει. Και επειδή τραβάζει το σωρόπι είναι έτσι ωραία, είναι πραγματικά πολλά ωραία. Κάποιοι μάμα μες στη ζύμη τους βάλουν πατάτα για να μην πιο τραγάνει. Εσύ δοκίμασες μια φορά, αλλά... Δοκίμασα, άκου. Επειδή εμάς κάναμε πολύ ποσότητα, κοτσινίζα. Ναι. Και δεν βάλαμε. Λοιπόν, νομίζω θα βγάλω και το ζυμάρι λίγο έξω που να είσαι έτοιμη να τους βγάλεις πέμας για να... Ναι, ναι. Το ζυμάρι μου νομίζω, μάμα, ότι θέλει ακόμα λίγο νερό. Πέμου να δούμε. Ή νομίζεις είναι καλό και ζύμο, μάμα, που θέλει. Να κονσιστώ. Να βάλω λίγο νερού, ή. Μάλιστα, μας τώρις. Με λίγο νεράκι. Δεν και θέλει πολύ λίγο. Λίγο. Τώρα δεις, ανέβαλα πολύ τώρα, να βάλουμε ένα αλεύρι. Και τώρα να γίνει το ζυμάρι μας. Ναι, τι ναι. Το κάνουμε μετά. Μετά, το. Ναι. Βάλεις το πάστον μπάγκο. Ναι. Κάνεις το παστουνάκι. Ναι, ναι. Ω, τι όχι. Με το χέρι. Ναι, με το χέρι. Ναι, ναι. Όχι με το πλαστερνό. Κάνεις το έτσι ένα παστουνάκι. Ναι. Και κόφκεις έτσι κομμάτια. Και πιέζεις το μέσα στο χέρι σου, ναι. Καλά, και βάλω το μέσα στο λάδι νέο. Πόσο το λάδι σύμπορο. Βάλεις, όσο το έκαμε σαμέ, το μισό. Όχι, τούτον είχα το μέσα στη σίκλα και έφκαλα το και βάλα. Α, σκεπασμένο δηλαδή, ναι, με το λάδι. Με το λάδι, ναι. Φρύσω να σκάλουμε. Μάλιστα. Κυριάκο μου, σκάλουμε τους λοκμάδες. Ω... Και ωραία στιγμή εν τούτου. Ναι. Φαίνεται τους να στραγγίσω για να μην έχουν λάδι. Αλλά προσέχετε η κουταλούα σας να μην πάει η σωρόπι πάνω. Η κουτάλα που βγάλουμε τους λοκμάδες δεν πρέπει να, να πάει μέσα στο σιρόπι γιατί θα μαυρίσει το λάδι σας που θα τηγανίζετε τους λοκμάδες. Μπράβο. Εγώ τώρα να το κάνω το ζυμάρι της μετά για να μας δείξει λίγο. Ναι, και θα στη μάμμα μου ποδά να μας δείξει να κάνει τα σάμιση. Και να διανύσουμε κανένα σάμι και να το δούμε. Ναι. Τώρα ένα λεπτό. Το ζυμάρι μου τώρα έβαλα, μην ξέρω αν έβαλα πιο πολύ... Να βάλω μέσα, ξέρω. Όχι, έτσι θα βάλεις τώρα, να έρθεις ποτέ να μας ανοίξεις σάμι και μάμμα. Και να μας δείξεις πώς μου περιγράψες πριν να κάνεις το ζυμάρι, τούτο που σου έκαμα, αν λίγο κολλά, λίγο πας στα χέρια σου, δεν πειράζει. Είναι ωραίο να φρούει. Α, μπράβο, μαμά. Είναι ωραίο να φρούει. Εντάξει. Έτσι. Το λοιπόν να τα βάλω από την άλλη πλευρά για να μπορώ. Θέλεις ένα μαχαιρί. Όχι, να βάλεις. Πού να το βάλουμε. Ποιο. Τώρα θα δείξει το απλά, θα βάλουμε. Εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν, εγώ τώρα να βάλω να δείξω πώς είναι να κάνουμε την κρέμα. Τον πιέζεις το μέσα στο χέρι σου, καλά. Έχεις λάδι και βάλεις το μέσα. Ή έχει που το κάνω και άμα είναι να το ανοίξεις τη μηχανή, έχει που το ανοίγω στη μηχανή. Βάλεις... Έναν τέταρτο λάδι μέσα. Για να ανοίγει εύκολα. Ναι, για να ανοίγει. Εγώ βάλω γιατί βάλω το μέσα στο λάδι. Έχει μέσα στο λάδι.
Να πας σε μητζιά από μέσα στο ταψί, έτσι, μέσα στο λάδι. Ναι. Ναι. Το λοιπόν, εμείς για την κρέμα... Μαμά, πόσες μέρες διατηρούνται μέσα στο λάδι? Τρεις. Τρεις ημέρες. Ναι. Δύο. Εσύ να μας ανοίξεις σιόμιση. Στο ποτά. Εγώ να βάλω το νερό τώρα να έχω γλάσει. Για να κάνουμε την κρέμα, να δείξουμε του κόσμου πώς κάνεις την κρέμα μετά. Βάλα το πάνω. Το λάδι μαζάμε. Το... Νομίζω βράζει. Τώρα να μας δείξεις πώς ανοίγουμε τα σιόμιση. Ναι. Όχι, τώρα να δούμε τη μάμα μου έτσι έναν που ανοίγει για να μάθει ο κόσμος. Έχει μυστικό μου το τώρα. Να το ανοίξω έτσι, γιατί έγινεται να το... Μπράβο. Επειδή μπαίνει μες στο λάδι, είδατε το, ναι. Ότι ανοίγει το φύλλο να απλά τραβά το. Το πρέπει να το τραβήσεις. Για να φτάνει να φτάνουν, ναι. Το σάμις. Να κάνει κράσι, είπαμε. Ναι, ναι. Κοίτα, στην Ελλάδα, Μενελάε μου, έτσι αστείλουμε χαιρετίσματα σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε όλους τους φίλους μας, στην Κύπρο που μας βλέπουν. Οι ευχές σου, μάμμα, να σου πω ότι τη Δευτέρα είναι πια. Να σε φέρνουμε κάθε μήνα, κάθε πρώτη του μήνα να έρχεσαι δάμε. Πάλε σιάμιση να το πω, γιατί να το έτσι κάνουν σιάμιση στην Ελλάδα. Ας πένε θα το πω, σιάμιση. Ναι. Τα σιάμιση πώς δεν προέρχονται. Πρέπει να ντους πήγει. Κοίτα, πρέπει να είναι, ναι, που... Τουρκική. Η αραβική λέξη τουρκική. Και πρέπει να είναι τούτο με το σιμιδάλι. Κάμνουν τα οι τουρκοι πολλά. Να που θέλω άλλο να σου φέρω και μια κουταλούμπο να τα βγάλουμε. Το λοιπόν. Κανονικά να σας πω, μπορεί να το γυρίζουμε και με μια σμήλα, αλλά δεν ξέρω τώρα που έχουμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πια η πυρούνι. Α, πιάσω πυρούνι. Ναι. Πυρούνα, αν έχω και πυρούνα. Α, ναι. Το λοιπόν, ο τρόπος εν τούτος που μας δείχνει η μάμμα μου τώρα. Βασικά, το σάμις είναι ο χαλβάς που είναι πάρα πολλά διαδεδομένο σε όλες τις... Εγκαλό, μάμμα. Καλό νομίζω. Πάρ' το μέσα. Έλα εδώ το καλό σάμιση, κυρίες και κύριοι. Έλα. Κάνεις για τα Παναγιώτα. Θα ρωτήσουν τώρα από τη μια και που είναι άλλη. Ας δείξουμε την κρέμα. Μάμα, τώρα το νερό έχω γλάσε. Ναι. Τι, να βάλω μέσα τη ζάχαρη. Βάλω τη ζάχαρη. Έβαλα τη. Θα βάλω μέσα το ροδόσταγμα, ναι. Τη μαστίχα. Έβαλε τζόθ και ο σοφιλής. Μαστίχα, ξέρεις εσύ που είναι βάλες. Όχι, βάλαμε. Εντάξει, είπαν το αιώνι να βάλουμε και βάλαμε. Αλλά έβαλε, μην και εκείνη. Και τώρα πέμπω το μυστικό ποιον είναι, ότι πρέπει τούν την κρέμα. Μαμά μου νομίζει ότι είμαι γλύωρη, παιδιά, άφηκε μετά με τα καμούλα μόνη μου. Καλό. Τι είναι καλό? Έτσι, να... έτσι χρώμα. Το λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι όσοι κάνουν σάμιση και λοκμάδες είναι έξω από τις εκκλησίες μας που αύριο είναι της Παναγίας. Ναι. Οπότε έχουν την τιμητική τους σήμερα και αφιερώνουμε τους την εκπομπή, γιατί εγώ και η μάνα μου ξέρουμε πόσον κόπο και πόσον πρέπει να τα αγαπάς για να το κάνεις το πράγμα. Σίγουρα. Μάμα, τώρα να βάλω λίγο, ναι. Λίγο, είπες μου. Έχεις το μετρημένο. Ναι. Αν έχεις μετρημένο, βάστο. Α, εσύ βάλεις λίγο για βάλω... να δεις τι. Ναι. Γιατί... πώς δεν το καταλάβεις. Είναι η μάνα σου, πάνε, έτσι. Ναι, μάνα μου, πρέπει να το ξέρουμε και εμείς. Βάλεις λίγο. Ναι. Ώσπου να το δεις ότι πείσαι. Ναι. Α, εντάξει, ας βάλω το σώμα. Άρα τούτη είναι η κρέμα μας. Και τώρα, ναι. Τούτη η κρέμα που είναι να κρυώσει, να βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Ναι, αφήνεις την να κρυώσει. Μες το, βάλεις τη μέσα στο, ναι. Ταψί σου. Και βάλεις τη μέσα στο ψυγείο, ώστε να την χρειαστείς. Μάνα μου, πες και έχει καιρό να φορούν τα σιάμιση, λαλώσας το, γι' αυτό που είναι φέρα σήμερα.
Χρωστήστο όμως. Ναι. Θα ανταποδώσεις. Έχουμε για ζάχαρη άχνη. Άντε, βάρτε και τα επόμενα τέσσερα. Ναι. Και τελειώσαμε και σήμερα. Το χαμηλώσω λίγο τούτο. Τούτο να ανακατεύκουμε το. Άμα μπήξει μέσα στο ταψί μας. Τέλεια. Κάμε τα μάμμα τζίνα με ένα μπήξι σάλα. Ναι, ναι. Να σερβίρω εγώ τούτα που έχουμε δαμέ. Μάμμα είναι έτοιμη, κρέμα έπηξε. Έτσι. Ναι, ού, εγκαλή, εγκαλή. Τούτη τώρα, κλεισά την και μουσκομυρίζει. Ναι. Θα την βάλουμε σε έναν ταψίνο όπως τσίνο που έφερες. Τσίνο να κρυάνει mm-hmm. και θα το βάλεις μέσα στο ψυγείο. Περίπου μια κουταλιά βάλεις κρέμα μετά ναι. που να σφίξει ναι, μέσα στο σάλι σου. Μπράβο, να δεις όσο να σερβίρω εγώ, κάμε μας ακόμα ένα και τελειώσαμε. Ναι. Τι ωραία σαμίσι, παιδιά, δεν έχει τούν το πράγμα. Τούτα είναι που κάνουν κρασου κρασου. Τούτα κάνουν κρασου κρασου, ναι, μαμά. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Το λοιπόν, έτσι να βάλουμε και που πάνω τούτα για να τα σερβίρεις, θέλουν ζάχαρη να άχνη. Ναι. Και καλή χέμα για να... Και καλή. Ναι. Πολύ και. Δεν ξέρω να το κάνουν, βάλα πολύ. Όχι, όχι. Καλή. Ναι, ναι. Μάστρε μου, είμαστε λοκουμάδες και σάμιση. Της ώρας, κοπιάστε. Καθημερινά η ώρα 6.30, γευστικό ταξίδι, ρικένα. Τούτες είναι οι συνταγές μας φέτος, με πολύ αγάπη, πολύ θύμηση, κυπριακές συνταγές, να πιένουμε βόλτα έτσι στα παλιά τα χρόνια, στις γειτονιές των μανάων μας και των τζιρούων μας. Μαμά, εγώ να δοκιμάσω ένα, να δω αν κάνει κρασ κρασ. Ε, ναι. Ακούστε. Πόσο το είχα πεθυμίσει. Είναι γλυστό, μαμά. Τώρα έτσι. Ας δω, ναι. Πάπα, εσύ με ρελά, εγώ τρώω. Μαμά, ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να σε χαιρούμαστε και εγώ και τα αδέρφια μου και τα αγκόνια σου. Χρόνια πολλά. Και ο κόσμος ούλος. Γιατί ο κόσμος είναι και εκείνα, παιδιά μου. Μπράβο. Οικογένεια μου. Να σε πάντα καλά. Να σε χαιρούμαστε. Φίλοι μου, να περνάτε όμορφα. Πολλά. Να χαμογελάτε. Και όσοι έχετε μανάδες, γιαγιάδες, θείες που έχουν συνταγή, το Δευτέρι σας, όπως έχω εγώ, γιατί φέτος έχουμε το Δευτέρι της Χρύσος, που θα σημειώνουμε ωραίες συνταγές για να μείνουν πάντα μέσα στην καρδιά μας. Μουά! Αγαπώ σας μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας. Thank you.